Μάιος 2019 στο νησί της Αμοθράκης. Κι όμως οι μνήμες από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή το Σεπτέμβριο του 2017 είναι ακόμη νοπές. Ανασταλτικός παράγων στη λίθη τα σημάδια που άφησε πίσω της η θεομηνία, όπως ίσως χωρίς υπερβολή είχε χαρακτηριστεί η επέλαση των καιρικών φαινομένων. Η Δέλτα Τηλεόραση 20 μήνες μετά το ισχυρό πλήγμα βρέθηκε στα μέρη όπου χτύπησε η καταιγίδα. Σαμοθράκη, 1,5 χρόνος μετά την θεομηνία της 26ης Σεπτεμβρίου του 2017. Τα σημάδια της καταστροφής είναι ακόμη εμφανή στο κεντρικό οδικό δίκτυο του νησιού, καθώς όπως μπορείτε να δείτε και γύρω μου, το οδικό δίκτυο είναι χαλασμένο σε πολλά του σημεία. Τα αμάξια είναι υποχρεωμένα να περνούν από ένα ρεύμα μόνο και καμία αποκατάσταση όλο αυτό το διάστημα δεν έχει επέλθει σε ένα δρόμο που βρίσκεται υπό την ευθύνη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακόμη μεγαλύτερα όμως είναι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο νότιο τμήμα της Αμοθράκης, εκεί όπου οι κάτοικοι είδαν εν μία νυχτή το νησί να χωρίζεται στα δύο. Ο δρόμος που βλέπετε πίσω μου ενώνει το βόρειο κομμάτι του νησιού με το νότιο. Είναι το κύριο οδικό δίκτυο που ενώνει τους οικισμούς της Καμαριώτισσας και των Αλωνίων με το Λάκωμα και τα υπόλοιπα χωριά νότια του νησιού. Όπως βλέπετε, μετά την καταστροφή της 26ης Σεπτεμβρίου, η γέφυρα, η οποία τώρα δεν υπάρχει φυσικά, είχε καταστραφεί. Οι εργασίες έχουν μείνει στο σημείο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα όλοι οι διερχόμενοι οδηγοί και όλα τα οχήματα που περνούν από το σημείο να δυσκολεύονται πάρα πολύ, αλλά και να διακινδυνεύουν. Πόσα προβλήματα δημιούργησε η έλλειψη ενός φυσιολογικού δρόμου που ενώνει το βόρειο και το νότιο κομμάτι του νησιού? Πολλά πράγματα. Ο άλλος δεν μπορεί να χτυπήσει το αυτοκίνητο εδώ πέρα για να πάει, παράδειγμα, γιατί και πιο πέρα είχε προβλήματα, αλλά το κυριότερο ήταν εδώ. Πολύ. Εγώ βρήκα αρκετά αυτοκίνητα που είχαν κατεβεί και ψάχνανε κάτι, έσπασε, εξάτμιση, προφυλακτήρας, είναι χαμηλά αυτοκίνητα. Και δεν το διακινδυνεύει να πάει, παράδειγμα, να δει και την νότια πλευρά. Τώρα, έγινε επίτηδες, εξεπίτηδες, δεν το φτιάχνουν για αυτόν τον λόγο, να πηγαίνουν μόνο βόρεια. Έχουμε και αυτό το πράγμα. Υπάρχει δηλαδή και τέτοιο ενδεχόμενο? Μπορεί να υπάρχει, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Η κλειστή κήτη του ποταμού στο σημείο, εξηγούν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ανασταλτικός παράγοντας σε συνδυασμό με τα πλατάνια που έχουν φυτρώσει στο να διαφύγει το νερό που συσσωρεύεται σε περίπτωση καταιγίδας. Γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Όλα αυτά σε άμεση συνάρτηση με τον απογυμνωμένο από χλωρίδα ορεινό όγκο του νησιού λόγω του διαχρονικού προβλήματος της υπερβόσκησης. Στο μεταξύ, από το ύψος της γέφυρας των Απατσανάδων δημιουργήθηκε με ευθύνη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μια παράκαμψη που οδηγεί τα αυτοκίνητα στον προορισμό τους μέσω ενός αγροτικού δρόμου, η οποία σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής δεν εξυπηρετεί. Όταν έγινε η καταστροφή, έγινε μετά και η παράκαμψη, αυτή που βλέπουμε να ξεκινάει από το σημείο της γέφυρας ουσιαστικά και καταλήγει λίγα μέτρα παρακάτω. Αυτή η παράκαμψη βοήθησε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κανένα μήνα απαγόρεψαν, βάλανε σήματα, κλείσανε, ξανακλείσανε, ο κόσμος δεν πήγαινε από εκεί. Ένα αυτοκίνητο που, για να πήγαινε από εκεί, έπρεπε την άλλη, από εκεί να βγει, να πάει να πληθεί. Ένα σπίτι ήταν εκεί πέρα, τον κάνανε και έφυγε τον άνθρωπο. Τώρα τι χάλια ήταν αυτά, τι μελέτες, τι μηχανική και τι αυτά, δεν τα γνωρίζω. Δεν υπήρχε λογική σε αυτό το πράγμα. Έβλεπες ένα σύννεφο να είναι εδώ πέρα. Σε περίπτωση ενδεχόμενης έτσι κατάστασης που θα έχουμε καιρικά φαινόμενα, δεν ξέρουμε αν θα είναι του ίδιου έτσι βεληνεκούς, αλλά μπορεί να είναι πάλι... Περισσότερα, μπορεί και λιγότερα. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα εδώ πέρα. Και θα δημιουργηθεί, ούτε και από εκεί μπορείς να περάσεις, γιατί δεν είναι γέφυρα περιψωμένη, από πάνω περνάει το νερό. Έχουν μερικά αυτά, αλλά... Έχει από πάνω πινακίδα. Σε περίπτωση 10 εκατοστά, ο καθένας θα κατέβαινα με 3-10 εκατοστά και μετά να περάσει. Αν είναι 9, να περάσει. Άμα είναι 11, δεν περνάει.